Φωνικό αποδείχθηκε το πέρασμα του καύσωνα από την Κρήτη. 4 άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διακομίστηκαν με συμπτώματα θερμοπληξίας. Ήταν μεγάλες οι θερμοκρασίες εδώ. Φτιάσαμε μέχρι τις 43 βαθμούς θερμοκρασία. Τελευταίο θύμα του σαρωτικού περάσματος του καύσωνα, μια γυναίκα 85 ετών που κατέληξε σήμερα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Εχθές το βράδυ αργά πήρε το υψηλό και μια 85χρονη, η οποία με το που ήρθε από το σφενοφόρο έκανε ανακοπή. Με το που κατέβηκε από το σφενοφόρο, με το που κατεβάσανε από το σφενοφόρο, έκανε ανακοπή. Οδηγήθηκε στην αίθουσα ανάληψης, έγινε μεγάλη προσπάθεια εκεί. Επιτέθηκε η ανάληψη, αλλά ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση η γυναίκα. Μπήκε στη μονάδα εντατικής και το πρωί, τις πρωινές ώρες κατέληξε. Είπε όμως με υποκειμένα νοσήματα σοβαρά, είχε κάτι έτσι ανεπάρκεια, πλάσμα εξώθησης 25% και κολπική μορμαντική. Είχε προηγηθεί ο θάνατος 3 ακόμα ηλικιωμένων το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής. Ήταν μεγάλη ηλικία άτομα. Ο άνδρας είχε έρθει νεκρός στο σύστημα. Και η γυναίκα, η δεύτερη, με ελάχιστη, ας το πούμε, λειτουργία, η οποία δεν ανέγγισε ποτέ. Και το πρώτο, βασικά, ήταν πάλι προχθές και αυτό νεκρός. Εκατοντάδες ήταν τα περιστατικά που έφτασαν τις τελευταίες ημέρες με συμπτώματα θερμοπληξίας στα νοσοκομεία της Κρήτης. Η θερμοπληξία είναι μια βαριά και πήγουσα κατάσταση, κλινική κατάσταση που εμφανίζεται σε περιόδους που έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και ειδικά σε ηλικιωμένα και σε μεμένα άτομα. Η νύχτα της Πέμπτης για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν εκρηκτική, με 127 εισαγωγές να γίνονται στο νοσοκομείο και τις περισσότερες από αυτές να αφορούν αναπνευστικά προβλήματα και θερμοπληξίες λόγω καύσωνα. Σε οπωσδήποτε σε όλο τον κόσμο κάποια προβλήματα θα έχει δημιουργήσει. Καλό θα ήταν να έχουν την άνεση τους όλοι οι άνθρωποι, που να μην υποφέρουν καθόλου. Παίρνουμε τα μέτρα προστασία για το COVID, παίρνουμε τα μέτρα προστασία των καύσωνα, πίνουμε κρύα νεράκια, πολλά υγρά. Η Παρασκευή ξημέρωσε δύσκολη και για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 43 βαθμούς, το τμήμα επιγόντων περιστατικών ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, με τους εφημερεύοντες ιατρούς και νοσηλευτές να ξεπερνούν αυτούς. Εχθές είχαμε πολύ μεγάλη εισήγηση. Ευτυχώς ανταποκρίθηκε το προσωπικό, ήρθαν οι γιατροί απ' έξω, οι γιατροί του νοσοκομείου που δεν εφημέρευαν και άλλοι γιατροί που ήταν μέσα στο νοσοκομείο, βοήθησαν όλοι. Και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή την περίοδο λοιπόν που έχουμε αυτές τόσες μέρες καύσωνα, ήταν λογικό να εμφανιστούν περιστατικά με θερμοπληξία. Και φαίνεται ότι από όπως είπαμε προηγουμένως, αυτά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα, αλλά και άτομα τα οποία παίρνουν διάφορα φάρμακα τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν μια κατάσταση. Θέλετε να μας δώσετε ίσως μερικές χρηστικές πληροφορίες? Έχετε μεγάλη προσοχή από τον κόσμο, ειδικά τα άτομα μεγάλη ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα να μην εκτίθενται. Να είναι σε δροσερό μέρος, όχι στον ήλιο, με ανοιχτό χώμα ρούχα, να πίνουν υγρά, φρούτα, λαχανικά, όχι αλκοόλ, όχι γλυκά. Σε κρίσιμες ώρες της ημέρας να μην είμαστε έξω. Δροσερά φαγητά. Κάθε πρωί το μπάνιο μου και προσέχω να μην πηγαίνω στον ήλιο.